Έχουμε φοιτητικές εκλογές και πρέπει να σας πω ότι αυτό που λέμε κεντρικά συστημικά μέσα δεν πολύ αναφέρονται σε αυτές. Έχετε κάποια εξήγηση, κύριε Μαγνήσαλη? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Μαγνήσαλης, είναι μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Γιατί λέτε δεν πολύ ασχολούνται? Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να μην ακουστεί και καθόλου ότι υπάρχουν φοιτητικές εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που αμφισβητούν αυτή την πολιτική, το ρεύμα αμφισβήτησης που δυναμώνει και αποτυπώνεται και στους φοιτητές μέσα από τις εκλογές τους, δεν συμφέρει την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος να τα προβάλλουν. Βέβαια, ξέρετε, εμάς δεν μας πτωεί αυτό, γιατί οι φοιτητές βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ακούγονται, όπως το κάναν νομίζω πολλές φορές αυτή τη χρονιά, με τις μεγάλες τους διαδηλώσεις, με τις μεγάλες τους διαμαρτυρίες, όπως πρόσφατα στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Άρα, όσο και να μας προσπαθούν να μας βάλουν στην άκρη, να αποσιωπήσουν αυτή τη φωνή των φοιτητών που δυναμώνει, εκτιμάμε ότι δεν θα τα καταφέρουν, γιατί υπάρχει μέσα στην νεολαία ένα σημαντικό ρεύμα που μαζί με τα μέλη, τους φίλους της ΚΝΕ, βρίσκει φωνή, όπως θα βρει και αύριο στις φοιτητικές εκλογές. Βλέπω σε ανακοίνωση της Πασπουδαστικής γίνεται λόγος για σκηνικό νοθείας. Περί τίνος πρόκειται? Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό ζήτημα είναι ότι αύριο δεκάδες χιλιάδες φοιτητές θα έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να στείλουν ένα μεγάλο μήνυμα και να ξανακουστεί, όπως σχολιάσαμε και πριν, η μεγάλη πλειοψηφία, η οποία σε αυτή τη φάση φαίνεται, είναι εμφανές, ότι καταδικάζει την κυβερνητική πολιτική, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κρύβεται πίσω από την επίδεση στις σπουδές τους, στη ζωή τους, των φοιτητών, και παράλληλα να ακουστούν καλά και οι διεκδικήσεις τους για ένα καλό, σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο. Η φωνή τους που δεν σωπαίνει μπροστά στα εγκλήματα που βλέπουμε γύρω μας, όπως η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με τη στήριξη της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ενοχλεί την κυβέρνηση, την παράταξή της στα πανεπιστήμια, τη ΔΑΠ, και γι' αυτό έχει επιδοθεί από και σήμερα όλη μέρα, αλλά και όλη την περίοδο την προηγούμενη, σε μια προσπάθεια να αλλοιωθεί αυτή η φωνή, με διάφορες κουτοπονηριές, με διάφορες όμως και σοβαρές προσπάθειες να αλλοιωθεί και το εκλογικό αποτέλεσμα, με προσπάθειες να ψηφίσουν άνθρωποι που δεν είναι φοιτητές, να αλλοιωθούν εκλογικοί κανονισμοί που να αφήνουν παραθυράκια νοθείας. Τώρα νομίζω είναι κατανοητό, όλοι γνωρίζουμε τι εστί κυβερνητική προσπάθεια αυτή να συκοφαντηθεί το φοιτητικό κίνημα, να χτυπηθούν οι αγώνες των φοιτητών. Παρ' όλα αυτά, η μαζική συμμετοχή των φοιτητών και αύριο εκτιμάμε ότι θα διασφαλίσει και το μεγάλο μήνυμα που θα σταλεί, αλλά και τους ίδιους τους συλλόγους, τις λειτουργίες τους, που όπως ξέρετε τα τελευταία δύο χρόνια ακριβώς αυτή η προσπάθεια έχει παραμεριστεί, με την Πανσπουδαστική πλέον να κλείνει και δεύτερο χρόνο ως πρώτη δύναμη, και είμαστε αισιόδοξοι ότι και αύριο θα είναι πάλι πρώτη δύναμη μετά τη μεγάλη αυτή εκλογική διαδικασία, και να συνεχίσουμε για να δυναμώσει το φοιτητικό κίνημα, που επιτρέψτε μου, και οι εκλογές αύριο είναι ξεχωριστές, γιατί πραγματοποιούνται και σε μια περίοδο που το φοιτητικό κίνημα και σε όλο τον κόσμο δείχνει ότι έχει σφιγμό, παλμό, από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έτσι δηλαδή, από ελληνική εξαίρεση οι καταλήψεις, οι κινητοποιήσεις να γίνουν φαινόμενο, όχι δεν ήταν, αλλά καταλαβαίνετε, το λέω και για τη συγκυρία. Είμαστε αισιόδοξοι δηλαδή ότι και αύριο θα δυναμώσει αυτή η προσπάθεια, και αν θέλετε και λίγο πριν τις ευρωεκλογές να απευθύνουμε και ένα μεγάλο κάλεσμα, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, για να δυναμώσει η αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να πάρουμε θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν και να δυναμώσουμε φυσικά και την Πανσπουδαστική και το ΚΚΕ στις εκλογές, στις ευρωεκλογές 9 του μήνα, 9 του Ιούνιου, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι, να φανεί και η ελπίδα. Εσείς όλο αυτό το διάστημα, όταν λέω εσείς, αναφέρομαι στους φοιτητές, στους φοιτητικούς συλλόγους, είχατε να αντιμετωπίσετε την κατηγορία ότι είστε μία μειοψηφία, είτε όταν διαδηλώνατε κατά μήνες για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, είτε με τις δραστηριότητες, τις κινήσεις, τις διαδηλώσεις σας για το Παλαιστινιακό. Τελικά είστε μειοψηφία? Τι προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ζωή μέσα στα πανεπιστήμια?
Και τελικά τι είναι τα πανεπιστήμια? Είναι ένα άντρο ακολασίας, όπως ακούμε από τους φορείς του νόμου και της τάξης? Νομίζουμε ότι η αλήθεια είναι με την πλευρά των φοιτητών ακόμα μια φορά. Τα πανεπιστήμια είναι ένας χώρος που δεκάδες χιλιάδες φοιτητές λαϊκών οικογενειών μπαίνουν με την ελπίδα να σπουδάσουν, να πάρουν ένα πτυχίο που να έχει αξία, να έχουν αύριο μια προοπτική στην προσπάθειά τους να εργαστούν, να δουλέψουν κτλ. Και απέναντι σε αυτή την ελπίδα, σε αυτές τις φιλοδοξίες τους και τα όνειρα, η κυβέρνηση και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, γιατί το νομοσχέδιο που αναφερθήκατε είχε να αντιπαλέψει, είχαμε να αντιπαλέψουμε απέναντί μας μια σωρία, ένα άθροισμα νόμων, φυσικά με την αντιδραστική τομή της Νέας Δημοκρατίας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και η κυβέρνηση, λοιπόν, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τους παρουσιάζουν μια κατάσταση γεμάτη αδιέξοδα, ταξικούς φραγμούς, ένα τεράστιο κόστος σπουδών, μια υποβάθμιση των πτυχίων. Και άρα θα έλεγα ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτό που φώναξε και είπε, ότι θέλει σπουδές, δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία και μια καλύτερη προοπτική για το μέλλον της, αυτή είναι η πραγματική πλειοψηφία, η οποία εξάλλου τοποθετήθηκε, μίλησε, και αυτό φάνηκε και σε πολλές δημοσκοπήσεις που ξέρετε δεν τις φτιάχνουν μόνοι τους φοιτητές, εκφράζουν μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και κατάφερε να σμπαραλιάσει όλη αυτή την φιλολογία της κυβέρνησης και να κερδίσει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας. Βέβαια, ο λαός, η νεολαία, δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται μαζικά ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, όπως το έκανε και για τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο, τη συμμετοχή και την εμπλοκή της, όπως το έκανε και με άλλους και με άλλες αφορμές. Αλλά πάλι, φυσικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επιλέξει αυτή την εύκολη διέξοδο από την πίεση, του να ονομάζει όποιον διαφωνεί μαζί της άνομο και μειοψηφικό μέσα στην κοινωνία. Βέβαια, ξέρετε, πάει πολύ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα κόμματα να μιλάνε για μειοψηφίες για τους φοιτητές όταν κυβερνάνε με ποσοστά που τουλάχιστον είναι αμφισβητήσιμα σε σχέση με το αν είναι πλειοψηφικά μες στην κοινωνία. Εξάλλου και το 41% της Νέας Δημοκρατίας τελικά μόνο λευκή επιδαγή δεν αποτέλεσε για την πολιτική της, που τώρα δυναμώνει εξάλλου και μέσα στο λαό η καταδίκη της, η δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική της. Πείτε μας, τι ώρα ανοίγουν οι κάλπες αύριο, από τι ώρα μπορούν να προσέρχονται οι φοιτητές και να ψηφίζουν? Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Φυσικά κάποιες εφορευτικές επιτροπές μπορεί να έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις την ώρα. Εμείς κάνουμε κάλεσμα να έρθουν όλοι οι φοιτητές, γιατί όλους μας αφορά η στάση απέναντι σε αυτά που βιώνουμε, που ζούμε. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ξέρετε, είναι η πρώτη μεγάλη κάλπη που θα στηθεί φέτος για την νεολαία. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές θα μπορούν να ακουστούν και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα, τιμωρώντας και την κυβέρνηση, αλλά δυναμώνοντας και τον αγώνα, όπως έχουμε δείξει αυτή την περίοδο, απέναντι σε όλα αυτά που είναι μπροστά. Κύριε Μαγνήσαλη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.